με τον κατάλληλο για να μας αναλύσει τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις και κινήσεις της Τουρκίας. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα. Διεθνολόγο, αναλυτή του Αντένα και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και αναλυτή του Αντένα, όπως είπαμε. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ξαναεπιστρέφουμε στις γκρίζες ζώνες. Δεν φύγαμε ποτέ από αυτό, κύριε. Δεν φύγαμε. Σωστό και αυτό. Είχαμε μια αίσθηση ότι λίγο έχει χαλαρώσει το πράγμα εκεί, αλλά ήταν απατηλή. Όχι, δεν έχει χαλαρώσει καθόλου. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και οικοδομή πάνω σε αυτή. Θα έλεγα μάλλον ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι προσθέτει ζητήματα, δεν αφαιρεί. Ναι, για να φτάσουμε στις 152 γκρίζες ζώνες, προφανώς προσθέτει. Ούτε ξεχνάει. Και αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα προβληματικό για εμάς. Μπορεί το 2022 να υπάρχει μια εκτίμηση ότι δύσκολα θα δούμε κάτι επί του πεδίου το οποίο θα μας φέρει εκεί που βρεθήκαμε, είτε με το Roots Race είτε με τα Ήμια πολύ περισσότερο το 1996. Όμως η αλήθεια είναι ότι στο διπλωματικό πεδίο η Άγκυρα έχει αποφασίσει να προχωρήσει, δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι σε σχάτο, πάντως έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο ξεδίπλωμα της ατζέντα της. Και αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πέρα από αυτά, κύριε Φίλη, τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε και κάποιες άλλες κινήσεις του Ερντογάν. Πρώτον, πριν να πάμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να πάμε με τα οποία ήταν ακόμη και στο Ισραήλ. Στην Αρμενία. Στην Αρμενία, για την οποία τον προαιώνιο εχθρό με τη γενοκτονία των Αρμενίων ακόμη και σήμερα να είναι μείζον θέμα κάθε φορά που μπαίνει στην ατζέντα από την Άγκυρα. Κάνει λοιπόν κινήσεις προσέγγισης. Ετοιμάζει νομίζω το Φεβρουάριο να πάει και στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί λέει να είναι και το Ισραήλ στο πρόγραμμά του, πιο το Ισραήλ. Και βέβαια είχαμε και χθες το μεγάλο άνοιγμα, το νέο μεγάλο άνοιγμα στην Αλβανία, όπου εγώ βλέπω την Αλβανία να γίνεται προτεκτοράτο της Τουρκίας. Μας περικυκλώνει. Ναι, είναι και η ίδια η δική σας αίσθηση. Σε σχέση με την Αλβανία, ξεκινώ από το τελευταίο. Βεβαίως, που είναι και πιο κοντά μας. Εξαιρετική η χημεία μεταξύ Ράμα Ερντογάν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα για το γεγονός, γιατί είχα την δυνατότητα να συνομιλήσω με τον Ράμα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, δηλαδή τον περασμένο Ιούλιο, στο οποίο ορθά κοφτά είχε πει ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κλείνει την πόρτα, εμείς θα στρεφόμαστε προς άλλες δυνάμεις, χωρίς αυτό να είναι η κύρια επιλογή μας. Ακόμα και αν δεν το εννοεί, δίνει ένα κλίμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνοντας την πόρτα σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία προφανώς στρέφει αυτές τις χώρες προς άλλες δυνάμεις και η Τουρκία βέβαια τρίβει τα χέρια της γιατί είναι μία από αυτές. Η χθεσινή δήλωση Ράμα ότι θαυμάζει τον Τούρκο πρόεδρο, ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν, για διότι κάνει όλα, ό,τι λέει και λέει ό,τι κάνει. Αυτό. Είναι ακριβώς αυτό, αυτό που μόλις σας είπα. Αυτό κάνει που λέει και λέει ό,τι κάνει. Νόμιζα μήπως τον θαυμάζει για τα παλάτια που έχει φτιάξει. Κοιτάξτε, μπορεί να το θαυμάζει και για το νοσοκομείο το οποίο φτιάχτηκε, κατασκευάστηκε μέσα σε 40 ημέρες με τουρκικά κεφάλαια, έτσι ώστε να δοθεί σε χρήση την Παρασκευή πριν τις εκλογές που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο στην Αλβανία. Κάτι το οποίο ενίσχυσε τον Ράμα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε για να είμαστε και εμείς όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστές, δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται κατά κόρον, ότι η Τουρκία γκρεμίζεται η οικονομία της, καταστρέφεται η ίδια. Είναι πολύ μεγάλη η τουρκική οικονομία για να αφαιθεί, να οδηγηθεί στην καταστροφή. Ούτε ότι είναι απομονωμένη από τους πάντες και τα πάντα. Αρκεί κανείς να δει τι έγινε την τελευταία εβδομάδα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου από τη μία είχαμε το non-paper του Υπουργείου Εξωτερικών για τον East Med. Μεγάλο άδειασμα αυτό τώρα, όσο και να πάμε έτσι να
το πάρουμε ελαφρά την καρδία, ήταν άδειασμα κανονικό. Κυρία Κοραή, για μένα το πιο ενοχλητικό είναι ότι ουσιαστικά αυτό λέει στην Τουρκία, όπως το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι καλά έκανες μέχρι τώρα με απειλές, εκβιασμούς, παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Κύπρο, με εκδίωξη του Νότι Καλτζίου, θα σας θυμίσω τον περασμένο Σεπτέμβριο που επαναλήφθηκε πριν από λίγες μέρες, ότι καλά τα έκανες όλα αυτά, γιατί εγώ το συνυπολόγισα αυτό για να άρω ουσιαστικά την υποστήριξή μου στον EastMed, γιατί αυτή είναι η εικόνα που έχουν σήμερα οι Τούρκοι. Και χθες είχαμε μία άλλη εξέλιξη που αφορά στην δίκη της Halk Bank. Η Halk Bank είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία της Τουρκίας, τράπεζα της Τουρκίας, η οποία ελέγχεται για παραβίαση των κυρώσεων που είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί στο Ιράν και ουσιαστικά για λαθρεμπόριο πετρελαίου. Αν και εφόσον η Halk Bank καταδικαστεί, μπορεί να καταδικαστεί σε ένα ποσό αποζημίωσης από 3-5 δισεκατομμύρια έως και 20 δισεκατομμύρια που δολάρια. Την καταστρέφει, τη χρεοκοπία. Αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την τουρκική οικονομία και το τουρκικό τραπεζικό σύστημα. Το γεγονός λοιπόν ότι χθες το εφετείο στις ΗΠΑ αποφάσισε να βάλει στο ράφι, να παγώσει την υπόθεση, ενώ όλοι περιμέναμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο επί Biden και ότι όλα αυτά τα έκανε μόνο ο Τραμπ. Βέβαια, πολύ σωστά και μάλιστα η δίκη είχε εκλεγεί ο Biden τον 20, είχε αναλάβει 25 Ιανουαρίου. Και η δίκη ήταν, αν θυμάμαι, αρχές Μαρτίου της Halk Bank. Τώρα φτάσαμε στο 2022 και μπήκε και στο ψυγείο κανονικότατα από τον κατά τα άλλα Μπαϊντενόπουλο, όπως συστηνόταν ο Μπάιντεν. Το είχαμε πει σε μία από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας. Βεβαίως, δεν υπάρχει Μπαϊντενόπουλο, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μην τα πούμε, εντάξει, αλίμονο. Last century είναι το Μπαϊντενόπουλο. Λοιπόν, last year σίγουρα. Λοιπόν, το θέμα είναι, το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι χωρίς να σημαίνουν όλα αυτά που αναφέραμε ότι δεν έχουν γίνει πολλές κινήσεις επί του διπλωματικού πεδίου και με τον εξοπλισμό μας. Αύριο έχουμε τα Ραφάλ, τα οποία έρχονται. Τα πρώτα έξι. Είναι πολύ σημαντικό ότι και στο διπλωματικό πεδίο η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Ενδεχομένως όχι σε τόσο ισχυρή όσο κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζουν, αλλά πάντως είναι σε καλή θέση. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι η Τουρκία έχει πάρει όλο το χαρτί, να το πω έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, με βάση αυτά που αναφέραμε. Απλώς τα αναφέραμε για να γίνει κατανοητό και προς τους ακροατές μας ότι η κατάσταση δεν είναι μονοσήμαντη. Δεν είναι δηλαδή η Ελλάδα η οποία κερδίζει και η Τουρκία η οποία χάνει, ούτε βέβαια το αντίθετο. Είναι, υπάρχει μια ισορροπία αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο κρατών και βέβαια για μένα το πιο προβληματικό είναι ότι δυστυχώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάντα είχαμε ένα μοχλό πίεσης προς την Τουρκία μέσω Ευρώπης, αυτή τη στιγμή έχουν κατεβάσει τα μολύβια οι Ευρωπαίοι και περιμένουν τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία, κάποιοι προσδοκώντας ότι θα αλλάξει ο Ερντογάν, κάποιοι άλλοι γιατί καταλαβαίνουν ότι μέχρι τις επόμενες εκλογές ο Ερντογάν δεν πρόκειται να αναλάβει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία στην εξωτερική πολιτική, εκτός εάν τους εκπλήξει. Γιατί ο Ερντογάν αυτό που κάνει τους τελευταίους μήνες είναι ουσιαστικά μια διόρθωση της πολιτικής των προηγουμένων ετών, ναι, με σωστό, τα μέτωπα που άνοιξε με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Καλά, της Αρμενίας είναι κυρίως αμερικανική πίεση που ασκείται στην Τουρκία για να εξισορροπήσει λίγο και η κατάσταση στον Κάφκασο, όπου η Ρωσία είναι η κυρίαρχη δύναμη, πολύ περισσότερο μετά τον τελευταίο πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Άρα, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε φίλη, θερμό επεισόδιο και επεισόδια τύπου Roots Race που απειλούν την ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν βλέπετε μέσα στο 22. Δεν βλέπω μέσα στο 22. Βλέπετε όμως αυτές τις φραστικές επιθέσεις. Όχι μόνο αυτό, βλέπω και πολύ ένταση, γιατί ξέρετε πολύ καλά και οι δυο σας και νομίζω και αρκετοί από τους ακροατές μας ότι το 2021 η Τουρκία έστειλε τρεις επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες συνέδεε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με την κυριαρχία. Έκανε ένα άλογο άλμα, αλλά πάντως άλμα, στο οποίο ουσιαστικά το είχε επαναλάβει και το, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1994 ή 1995 για πρώτη φορά, αλλά μετά το είχε αφήσει και είχε περάσει. Αυτό όμως επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι η Τουρκία λέει κάτι και χτίζει πάνω σε αυτό. Το άφησε λοιπόν για κάποια χρόνια και επανήλθε, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ελληνικά νησιά πέρασαν στην κυριαρχία της Ελλάδας με βάση τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων. Να πούμε ότι στη συνθήκη των Παρισίων η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος, δεν την έχει συνυπογράψει, αλλά αυτό μικρή αξία έχει από ό,τι φαίνεται για τους Τούρκους. Λέει λοιπόν ότι πέρασαν κάποια νησιά με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησής τους. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στις συνθήκες. Και έρχεται λοιπόν να πει ότι εφόσον δεν τηρείται αυτός ο όρος,
να δούμε σε ποιον ανήκουν. Όχι ότι ανήκουν στην Τουρκία, να δούμε σε ποιον ανήκουν. Δηλαδή, να καθίσει η Ελλάδα να διαπραγματευτεί με την Τουρκία για το αν μεγάλα ελληνικά νησιά, δεν μιλάμε για βραχονησίδες, που προφανώς ούτε όχι για βραχονησίδα, ούτε για πέτρα. Δεν εδώ πρόκειται να κάνει για μια τέτοια κανονικά νησιά. Για κανονικά νησιά με μεγάλους πληθυσμούς. Βέβαια. Κατά πόσο αυτά τελικά είναι ελληνικά ή μήπως έχουν ένα άλλο στάτους νομικό. Ο Χουλουσία Κάρ είναι κατά κάποιο τρόπο διάδοχος του Ερντογάν. Ο Τσαβούσογλου έχει εξαφανιστεί. Έχουμε να δούμε δήλωση Τσαβούσογλου πάνω από ένα μήνα. Ναι, τον έσβησε από το κάρτι ο Ακάρ, τον πρώτο χάρτη. Ο Ακάρ μας έχει πάρει εργολαβικά, η αλήθεια είναι έτσι. Δηλαδή την Ελλάδα την έχει αναλάβει εργολαβία, προφανώς είναι εκ των δελφίνων. Είναι κάποιος ο οποίος συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του που θα μπορούσε κανείς να τον δει ως ένα σοβαρό δελφίνο για τον Ερντογάν. Είναι σε καλύτερη θέση από το Σοϊλού, ας πούμε, τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έχει υποστεί αρκετές ήττες, μεταξύ των οποίων και αυτή του Εύρου, να το θυμίσουμε αυτό. Ναι, βέβαια. Το βέβαια. 2020. Είναι αυτός πολύ... ήταν από πίσω. Ακριβώς. Είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τον Τσαβούσογλου, ο οποίος δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι ο Ακάρ φέρεται όταν έγινε το αποτυχημένο πραξικόπημα, ότι πέρασαν μία ζώνη στο λαιμό και τον απείλησαν με πνιγμό αν δεν υπέγραφε υπέρ του πραξικοπήματος, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μετρήσει για τον Ερντογάν. Όμως να πω ότι αυτά που λέει ο Ακάρ, τα εξωφρενικά, όπου ουσιαστικά προσπαθεί να υποδείξει στους Έλληνες αξιωματούχους, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, σε ποια νησιά θα πηγαίνουν και σε ποια όχι. Δύο επιθέσεις στην πρόεδρο Δημοκρατίας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πολύ σωστά. Αυτό, και θέλω να το επισημάνω, δυστυχώς γίνεται από τον Ακάρμεν, αλλά ως αντίληψη προσδιορίζει και χαρακτηρίζει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας. Μην αφήσουμε απ' έξω τους κεμαλιστές, τους περίφημους, δηλαδή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ούτε κανείς να πιστεύει από εμάς ότι αν ο Ερντογάν φύγει από τα πράγματα, θα έρθει ένας άλλος ηγέτης, ο οποίος θα ξεχάσει τη γαλάζια πατρίδα, θα ξεχάσει τις γκρίζες ζώνες, θα ξεχάσει τις παραβιάσεις και ούτω καθεξής. Η νυν αντιπολίτευση στην Τουρκία σε πολλά πράγματα είναι χειρότερη από τον Ερντογάν όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Είναι ενδοτικό, κύριε Τάκη, απέναντι στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Ροζάκη που έγιναν πριν από λίγες μέρες για τα 12 μίλια που υποτίθεται ότι ήταν μια πρόταση ελληνική στις διερευνητικές εντολές. Είχαμε βεβαίως τη διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, ότι είναι σταθερή η θέση μας για επέκταση στα 12 μίλια. Ωστόσο, επειδή ο κύριος Ροζάκης δεν είναι όποιος να είναι και δεν είναι κάποιος που έτσι βγαίνει και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, θεωρείται ότι υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Και όπως λένε κάποιοι, μπορεί μια τέτοια πρόταση στα 10 και όχι στα 12 να σημαίνει και άρση του κάζους Μπέλη από την Άγκυρα, ή αυτά είναι φρούδες ελπίδες κάποιον που είναι, ας πούμε, πολύ εξυγχρονιστές, να το πω έτσι. Θα μου δώσετε περίπου 2 λεπτά για να σας απαντήσω αν γίνεται ολοκληρωμένα. Να σας δώσω. Πολύ σοβαρό. Ωραία. Θα κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, η Τουρκία λέει ότι υπάρχει κάζους μπέλη σε βάρος της Ελλάδας σε περίπτωση επέκτασης πέραν των 6. Μάλιστα. Δεν έχει πει σε περίπτωση επέκτασης στα 12. Μάλιστα. Άρα και το 10 μπορεί να είναι αιτία πολέμου για την Τουρκία. Φυσικά. Δεύτερο. Λέει τα 6 τα κλέψατε, μας είπε ο Κάρ περίπου, σε 3 φάσεις τα πήρατε, τέλος πάντων, και να είστε και ευτυχισμένοι που τα έχετε. Λοιπόν, που σημαίνει ότι 6. Τα 6 τουλάχιστον δεν τα αμφισβητούν. Ναι. Ακόμα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ναύαρχοι τύπου Γιαϊντζή, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να πάμε πίσω στα 3 μίλια. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πέραν των 6 είναι και τα 10, είναι και τα 12. Άρα κανείς δεν μας λέει ότι στα 10 η Τουρκία δεν θα το θεωρήσει αιτία πολέμου. Δεύτερον, το δίκαιο της θάλασσας, και σε αυτό παρακαλώ πολύ να δώσουμε μεγάλη προσοχή, λέει ότι μία χώρα μπορεί μονομερώς να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12. Όχι στα 12, έως τα 12. Μάλιστα. Τρίτον, φαντάζομαι ότι ο κύριος Ροζάκης, δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω, είναι πάρα πολύ έμπειρος και γνωρίζει, φαντάζομαι ότι αυτό που θα εννοούσε είναι ότι επειδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 10 ναυτικά μίλια εν αέριο χώρο και 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, υπάρχει μια δυσαρμονία. Και είναι, αν θέλετε, η μόνη αχίλιος πτέρνα που έχουμε εναντί της Τουρκίας από τη νομική άποψη. Οπότε, αντί να γίνουν τα 10 του εναερίου χώρου 6, είναι προτιμότερο τα 6 των χωρικών υδάτων να γίνουν 10. Το ότι θα γινόντουσαν 10, αν ποτέ πρόκειτο να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι θα μείνει εκεί. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι μια κίνηση από πλευράς Ελλάδας,
η οποία δεν σημαίνει ότι θα αφήναμε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με, δικό μας, με δική μας κυριαρχία, γιατί τα χωρικά έδρα είναι κυριαρχία και όχι κυριαρχικό δικαίωμα, θα το αφήναμε εκτός. Αλλά να σας πω κάτι και να κλείσω. Να προχωρήσουμε εμείς σε επέκταση χωρικών υδάτων. Μπράβο. Πριν φτάσουμε εγώ εκεί, δεν λοιπόν... σας λέω για το 12 μίλια που είναι κάζους μπέλη. Μπράβο, ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Πριν λοιπόν φτάσουμε εκεί, ευχαριστώ κυρία Κοραή, μου κάνετε την τέλεια assist. Λοιπόν, όχι ούτε καν πάσα. Πάμε νοτίως της Κρήτης. Ναι. Να κάνουμε τα 12 μίλια. Βέβαια. Μπορούμε να πάμε στην Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία που υπάρχει πλέον ναός και υφαλοκρηπίδα να κάνουμε τα 12 μίλια. Βέβαια. Θα μπορούσαμε αν η Τουρκία επρόκειτο να ανακηρύξει ΑΟ στην Ανατολική Μεσόγειο να κάναμε και νοτίως του Καστελορίζου τα 12 μίλια. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε στις υπηρετικές περιοχές τα, νοτια, τα 12 μίλια που ενοχλούν πάρα πολύ την Τουρκία. Αν ας πούμε στο Θερμαϊκό κάναμε 12 μίλια από τα 6 που είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι τα 12 μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο είναι η τελευταία σφαίρα στη θαλάμη την οποία πρέπει να κρατήσουμε, όχι για να τη διαπραγματευτούμε, αλλά αν έχουμε προβεί στις υπόλοιπες κινήσεις, που δεν είναι εύκολο και προφανώς απαιτείται μια στρατηγική και κυρίως εξωτερική νομιμοποίηση, γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να το κάνουμε με τρόπο συντεταγμένο, ώστε να βάλουμε πίεση στην Τουρκία, προκειμένου επιτέλους να ξεκινήσει κάποια στιγμή ένας κανονικός διάλογος μεταξύ δύο κανονικών χωρών. Γιατί αυτή τη στιγμή μάλιστα. Μία από τις δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία, είναι μη κανονική χώρα και άρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα κανονικό διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ, σας κύριε φίλε. Σας ευχαριστούμε, κύριε φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.